δικηγορικές εταιρείες και τους δικηγόρους, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες και είναι πολλαπλάσιες οι περιπτώσεις των καταγγελιών που δέχεστε, έτσι είναι? Ναι, δεκάδες καταγγελίες δέχεται η Εκμυζώ καθημερινά για οχλήσεις που δέχονται οι οφειλέτες από εταιρείες ενημέρωσης, αλλά κυρίως από δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες εκφεύγουν του νομοθετικού πλαισίου το οποίο ισχύει, δηλαδή δεν καταγράφουν τις συνομιλίες, δεν τηλεφωνούν μια φορά ανά δύο μέρες όπως ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία. Αντίθετα, ενοχλούν δεκάδες φορές, προσβάλλουν τους καταναλωτές, τους υποτιμούν, τους εκθέτουν στο συγγενικό περιβάλλον, στα παιδιά τους, στο εργασιακό περιβάλλον και τους απειλούν και τους εκβιάζουν για να εισπράξουν. Αυτό είναι αδιανόητο. Πρέπει να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο. Και η πρόταση την οποία κάνουμε εμείς είναι να οχλούν οι εταιρείες ενημέρωσης μία φορά το μήνα. Ούτε μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, στην κατάσταση που βρίσκονται οι Έλληνες καταναλωτές σήμερα, είναι αδιανόητο να πιέζονται κατά αυτόν τον τρόπο με απειλές οι οποίες είναι αθέμητες, είναι υβριστικές, προσβάλλουν την προσωπικότητά τους. Έτσι, είναι αδιανόητο λοιπόν να πιέζονται κατά αυτόν τον τρόπο για να πληρώσουν τι? Αυτά που δεν οφείλουν στην πραγματικότητα. Κυρία Καλαμποθαράκου, να ρωτήσω, ποιοι είναι υπεύθυνοι τώρα σε αυτές τις πρακτικές εταιρείες? Δηλαδή, ο νόμος ποιους ορίζει, ή οποιοδήποτε, δικηγόροι, λογιστικά γραφεία, δεν ξέρω εγώ τι, ποιοι, ας πούμε, εταιρείες ιδιωτικές που τους νοικιάζουν οι τράπεζες? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι εταιρείες οι οποίες έχουν σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να υπακούν σε ένα ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται. Δηλαδή, υπάρχει ένα μητρό στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης όπου καταγράφονται και πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έχουν στόχο μόνο την ενημέρωση των οφειλετών, όχι την ίσπραξη των οφειλών. Αλλά εκτός από αυτές τις εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό και λίγος πολύ καταγράφουν τις συνομιλίες, έχουν προσαρμοστεί στο πλαίσιο το οποίο υφίσταται, υπάρχουν οι δικηγορικές εταιρείες οι οποίες κινούνται όπως οι εταιρείες ενημέρωσης και οι οποίες εκφεύγουν του νόμου. Εκεί το μεγάλο ζήτημα για μας. Αυτές οι εταιρείες οι δικηγορικές κινούνται αντιδεοντολογικά σύμφωνα με το δικηγορικό λειτουργήμα. Θα έπρεπε δηλαδή, αν ως δικηγορικό γραφείο, δικηγορική εταιρεία της είχε ανατεθεί από την τράπεζα η ίσπραξη της οφειλής και η ενημέρωση του οφειλέτη, να καλέσει μία φορά τον οφειλέτη με πολύ ευγενικό τρόπο, να του πει και να του συστήσει αν θέλει να ρυθμίσει, να βρουν μια λύση για την οφειλή του, και αν ο καταναλωτής ήταν δεκτικός, πάει καλά, θα το συζητούσε. Ποιος ελέγχει τη λειτουργία του? Ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών? Δηλαδή, πες το λιτογράφιο. Ελέγχονται πειθαρχικά? Ελέγχονται μόνο από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο υπάγονται, πειθαρχικά. Και για να προσφύγει ο καταναλωτής στις εταιρείες αυτές, στις δικηγορικές εταιρείες, στο δικηγορικό σύλλογο, πρέπει να πληρώσει και ένα παράβολο 80 ευρώ. Οι νόμοι που υπάρχουν, ή μέχρι τώρα νόμος, δεν καλύπτει αυτούς τους δικηγόρους. Έτσι δεν είναι και αυτές τις δικηγορικές εταιρείες? Δεν είναι υποχρεωμένοι, δεν υπόκειται σε αυτούς τους περιορισμούς. Το θέμα λοιπόν είναι να γίνει γενικότερο αυτό στον οποιονδήποτε κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Ακριβώς. Και επίσης, ως προς την καταγραφή και την ταυτοποίηση του οφειλέτη, γιατί οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συνομιλούν μόνο με τον οφειλέτη, με κανέναν άλλον. Υπάρχει λοιπόν κάποια επεξεργασία δεδομένων? Διασφαλίζεται ο καταναλωτής, ο οφειλέτης, από αυτή τη διαβίβαση των δεδομένων στη συμβαλόμενη εταιρεία? Αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζεται, διότι είναι τα ψηλά γράμματα που λέμε. Όταν πάει κανείς να πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό, στεγαστικό, βάζουν ένα τικ ότι συνενεί στην εκχώρηση των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό είναι παράνομο και έχει κριθεί από τα δικαστήρια. Είναι τα ψηλά γράμματα που λέμε. Η συγκατάθεση του καταναλωτή για να δοθούν τα προσωπικά του δεδομένα θα πρέπει να είναι καθαρή, να είναι ρητή, ώστε πραγματικά να γνωρίζει ότι αυτά τα δεδομένα του θα δοθούν σε κάποια εταιρεία. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ θα πρέπει η τράπεζα, ο δανειστής δηλαδή, να ενημερώσει τον οφειλέτη ότι έχει δώσει τα στοιχεία του στην τάδε εταιρεία για να τον ενημερώνει ή για να εισπράξει τον οφειλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε βεβαίως το νομοσχέδιο, το τελικό. Ένα τελευταίο, οι καταναλωτές
πρέπει να διαμαρτύρονται και η Εκπιζώ έχει στην ιστοσελίδα της καταγγελία, υπόδειγμα καταγγελίας, να μπουν να το συμπληρώσουν και να το διοχετεύσουν όπου λέμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.